Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ξεναγείται στη νέα πτέρυγα χειρουργείων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Στο νέο χώρο 4.500 τετραγωνικών μέτρων θα φιλοξενηθούν τα καινούργια υπερσύγχρονα χειρουργεία, μία επιπλέον μονάδα εντατικής θεραπείας 20 κλινών και μονάδα κεντρικής αποστήρωσης. Θεωρώ ότι όντως είναι μια τεράστια αναβάθμιση, όχι μόνο για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά συνολικά για το δημόσιο σύστημα υγείας της περιοχής. Τα χειρουργεία θα είναι υπερσύγχρονα, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για φορητό αξονικό τομογράφο. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου θα δώσουν και πάλι για μια ακόμη φορά τον καλύτερό τους εαυτό, για να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα που θα μας βάλει η καινούργια υποδομή που μόλις προηγουμένως είδαμε. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ακόμη την πρόσληψη προσωπικού και υπογράμμισε την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και χρηματοοικονομικά, αλλά και από την άποψη ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον ανακοίνωσε την ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ. Υπογράφηκε μια σύμβαση με το Ίδρυμα Νιάρχος που θα προσθεθούν άλλα 143 καινούργια ασθενοφόρα και θα ανανεωθεί περίπου το 22% του στόλου. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προωθούμε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού. Πέρσι προσλήφθηκαν 187 καινούργιοι διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων. Έχουν προκηρύξει πάνω από 100 τώρα επιπλέον. Νωρίτερα επισκέφθηκε το δερματολογικό νοσοκομείο, το οποίο έχει παραμείνει κλειστό από το 2013. Στο νοσοκομείο Αφροδυσίων και Δερματικών Νόσων, με το εξειδικευμένο προσωπικό του, επαναλειτουργεί από τις 4 Απριλίου η δερματολογική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το δερματολογικό τμήμα του ΕΣΥ.